Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε, έχουμε θεματάρα. Θα γελάσουμε. Και θα γελάσουμε με τα χάλια μας, δηλαδή, όπως κάνουμε συχνά. Επιλογή κουμπαριάς λόγω καλής οικονομικής κατάστασης, μου γράφει μία φίλη. Αγαπημένη κυρία Θέκλα, καλησπέρα σας. Γνωρίζω ότι έχετε πάψει να δέχεστε mail. Ωστόσο, είπα να δοκιμάσω την τύχη μου, μήπως και το θέμα μου σας εμπνεύσει και βοηθήσει κι άλλους εκτός από εμένα που βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Αυτό το mail το έχω πάρει πριν από πολύ καιρό, μήνες. Σε ένα μήνα πρόκειται με τον σύντροφό μου να παντρέψουμε τους φίλους μας, μέσω των οποίων γνωριστήκαμε κιόλας. Μάλιστα. Με την ύφη είμαστε κολλητές. Το ίδιο και το αγόρι μου με το γαμπρό. Να σημειώσω ότι οικονομικά στέκομαι καλά στα πόδια μου, δουλεύοντας όμως 12 ώρες σε καθημερινή βάση. Ο φίλος μου και εκείνος έχει μια καλή θέση σε εταιρεία, δουλεύοντας όμως πολύ σκληρά. Αναφέρω την οικονομική μας κατάσταση, καθώς έχω έντονη την υποψία ότι εν τέλει αυτή ήταν το κριτήριο επιλογής μας ως κουμπάρι και όχι η δεσμή φιλίας, η αγάπη και η εκτίμηση προς το πρόσωπό μας. Μάλιστα, πιο συγκεκριμένα. Το ζευγάρι θέλει να κάνει έναν πολύ φανταχτερό γάμο. Ο γαμπρός προέρχεται από μια εύπορη οικογένεια, ενώ η νύφη, η οποία είναι εκείνη που έχει απαιτήσεις, όχι. Η φίλη μου επίσης δουλεύει σε part-time εργασία, επομένως το γάμο δεν έχει συνεισφέρει τίποτα. Απλώς επιλέγει με βάση το γούστο της που είναι ακριβό. Καταρχάς, κυρία Θέκλα μου, το κόστος ανέρχεται σε ένα ποσό που εμείς όσο καλά και αστεκόμαστε, μας φαίνεται υπερβολικό. Να σημειώσω ότι είμαστε αρκετά large, δηλαδή αρκετά γενναιόδοροι, και θέλαμε να προσφέρουμε στο ζευγάρι ό,τι προβλέπεται. Ωστόσο, το πράγμα κάπου αρχίζει και ξεφεύγει. Ακόμη μας έχει πικράνει που δεν μας έχουν προτείνει να καλέσουμε τους γονείς μας σε αυτή την τόσο σημαντική στιγμή, όταν μας έχουν πει πως οι καλεσμένοι θα αυξηθούν από το αρχικό όριο για να προσκαλέσουν άτομα από το εργασιακό τους περιβάλλον. Τι κουβέντα κάνεις σε αυτή την περίπτωση, κυρία Θέκλα μου? Και τελικά, γιατί η κουμπαριά, αντί να δένει τους ανθρώπους, να τους γεμίσει με αισθήματα άγχους, ανασφάλειας και θυμού? Αγαπώ τη φίλη μου και δεν θέλω να χαλάσουν οι σχέσεις μας. Ιστερόγραφο, η κολλητή μου και νύφη είχε και άποψη περί του φορέματος μου στο γάμο της. Δεν ήθελε έντονο χρώμα για να μην τραβάει τα βλέμματα στις φωτογραφίες και θύμωσε μαζί μου γιατί όταν πήγα να το αγοράσω δεν της έστειλα φωτογραφία για να το εγκρίνει. Όταν διάβασα αυτό το πρώτο mail, γιατί έχουμε και update, λέω έμπλεξε η κοπέλα. Τι να κάνει άραγε, τι να κάνει. Εγώ της είπα κάνει όπως νομίζεις, προλαβαίνεις να γλιτώσεις, προλαβαίνεις να πεις ότι με βάση αυτές τις συνθήκες έτσι όπως έχουν εξελιχθεί δεν νιώθω καλά να μπω κουμπάρα. Μπήκε όμως. Πάμε να διαβάσουμε το update. Αγαπημένη κυρία Θέκλα, καλησπέρα σας. Πάλι όλο βράδυ μου γράφεις εσύ. Ελπίζω το καλοκαίρι να σας βρίσκει χαλαρή, υγιή και ξεκούραστη. Στέλνω για να σας πω τα νεότερα μετά την κουμπαριά. Ο γάμος έγινε και ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία που με προβλημάτισαν. Αρχικά να σημειώσω ότι τη μέρα του μυστηρίου η κουμπάρα νύφη, η κουμπάρα μου και νύφη ήταν πολύ περίεργη μαζί μου. Το βλέμμα της ήταν πολύ ψυχρό και σε κάθε τι που της έλεγα στράβωνε τη μούρη δυσαρεστημένα. Το απέδωσα στο άγχος και στην ένταση της ημέρας. Όσον αφορά στο στολισμό της εκκλησίας, πληρώσαμε ευτυχώς το 1/3 του αρχικού ποσού. Ωστόσο, με ενόχλησε ο τρόπος με τον οποίο η κουμπάρα μου ζήτησε τα χρήματα. Επιλέξη μου είπε, εσείς η κουμπάρη να μας δώσετε το χ ποσό. Φυσικά και το δώσαμε, όμως περίμενα μια κομψότητα και λεπτότητα. Κάτι ακόμα, χωρίς να φανώ υπερβολική και όπως λέει και τα γόρη μου τσίπισα, τσίπισα σημαίνει φτηνή. Το δώρο της κουμπάρας μου κόσμημα δεν ήταν αμπαλαρισμένο και είναι η πρώτη φορά που νιώθω ότι κρατάω ένα ψεύτικο και καθόλου ποιοτικό κόσμημα. Φυσικά και φοράω φω, δηλαδή ψεύτικα κοσμήματα που δεν είναι από πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμους λίθους, αλλά αυτό που πήρα ως δώρο ήταν εξόφθαλμα χαμηλής ποιότητας. Έχω στενοχωρηθεί, γιατί για να φανώ αντάξια της περίστασης δαπάνησα 2 μηνιάτικα και για εμένα δεν αγόρασα τίποτα όλο το καλοκαίρι. Αν σας εμπνέει η ιστορία μου, θα χαιρόμουν να μου πείτε σε vlog τις απόψεις σας, κυρίως για το αν είμαι υπερβολική και προκατηλημένη. Γιατί όπως σας προείπα, δεν θέλω να διακατέχουμε απορνητικά συναισθήματα για τη φίλη μου. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Αυτή η φίλη σου δεν είναι και πολύ φιλική. Δεν είναι.
Λοιπόν, κάτι τέτοιες περιστάσεις όπως οι κουμπαριές ή και οι συνεργασίες που κάποιοι άλλοι κάνουν σε επαγγελματικό επίπεδο έρχονται να αναδείξουν το ποιόν του ανθρώπου με τον οποίο μια χαρά πίναμε τον καφέ μας, μια χαρά διασκεδάζαμε στο κλαμπ, μια χαρά κάναμε παρέα. Στα δύσκολα είναι που φαίνεται πώς λειτουργεί ο κάθε άνθρωπος και σίγουρα το να μπει κουμπάρο στο γάμο ενός ζευγαριού, το να μπει ένα ζευγάρι να μπουν κουμπάρι στο γάμο ενός ζευγαριού, αποτελεί μια υποχρέωση και μια δύσκολη υποχρέωση. Εγώ προσωπικά δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν ξέρω αν θα το έκανα. Νομίζω δεν θα το έκανα. Γιατί θεωρώ ότι θέλει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ ενέργεια και χρήμα, αλλά περισσότερο χρόνο και ενέργεια που νιώθω ότι δεν θα είχα για να τον δώσω. Εντάξει, ίσως κάποιοι πούνε ότι εγώ είμαι εγωίστρια που δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, έχω βαφτίσει ένα παιδί μόνο και αυτό όταν ήμουν 20 ετών και είπα δεν θα βαφτίσω άλλο για να μπορέσω να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις. Πολύ εύκολα αποδεχόμαστε προτάσεις για κουμπαριές, προτάσεις για να βαφτίσουμε παιδί, προτάσεις για να μπούμε κουμπάρι σε γάμο κλπ. Τις αποδεχόμαστε εύκολα. Και θεωρείται ότι σε τιμάνε κιόλας να σου προτείνουν να βαφτίσεις το παιδί τους ή να μπεις κουμπάρος ή κουμπάρα ή να μπει το ζευγάρι να είναι κουμπάρι στο γάμο. Η αλήθεια είναι όμως ότι πρόκειται για ένα έθιμο, θα έλεγα απαρχαιωμένο έθιμο αυτό της κουμπαριάς. Είχε πολύ καλή λειτουργικότητα σε προηγούμενες μορφές κοινωνίας. Στη σημερινή εποχή και έτσι όπως ζούμε δεν έχει ιδιαίτερη λειτουργικότητα και πλέον περιορίζεται στα επιφανειακά, στα υλικά και στα οικονομικά. Και δεν είναι, μου φαίνεται καθόλου παράδοξο να είναι κριτήριο για επιλογή κουμπαριάς από ανθρώπους ματεριαλιστές και ληστές η οικονομική επιφάνεια των μελλοντικών κουμπάρων. Δηλαδή, αυτό που υποψιάζεσαι ότι μπορεί η φίλη σου να σας πρότεινε να μπείτε κουμπάρι επειδή δουλεύετε σκληρά και εσύ και ο φίλος σου και έχετε μια οικονομική κατάσταση αρκετά καλή ώστε να μπορείτε να πληρώσετε τα χρήματα για το στολισμό της εκκλησίας από ό,τι κατάλαβα, είναι πιθανό να είναι αυτός ο λόγος που το έκανε. Δεν μπορώ να είμαι μέσα στο μυαλό της, δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά το θεωρώ αρκετά πιθανό. Ξαναλέω, θεωρώ ότι είναι απαρχαιωμένο έθιμο. Οι άνθρωποι πλέον ζούμε διαφορετικές ζωές, είμαστε πιο πολύ εστιασμένοι στον εαυτό μας, στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, αν έχουμε σχέσεις στη σχέση μας. Δεν έχουμε τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε άσκοπες κοινωνικοποιήσεις και επίσης δεν έχουμε και τόσα πολλά χρήματα για να ξοδεύουμε, για να κάνει ο ένας και ο άλλος τα κέφια του. Τι να πω. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα έλεγα από την αρχή ότι θα μιλούσα ανοιχτά και ίσια και θα έλεγα ότι δεν μ' αρέσει το γεγονός ότι έχεις τόσο ακριβό γούστο από τη στιγμή που περιμένετε από τους κουμπάρους να πληρώσουν αυτό το ποσό. Να πω δηλαδή τους προβληματισμούς με τη φίλη μου και το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί ήταν να τσακωθεί αυτή μαζί μου και να λήξει αυτή η κουμπαριά ώστε να μην ταλαιπωρούμε. Τώρα, γιατί αυτή τη μέρα του γάμου είχε μούτρα προς εσένα, μπορεί να είχε μούτρα γενικώς, αλλά μπορεί να κατάλαβε κιόλας. Δεν θα κατάλαβε ότι εσύ ενοχλήθηκες από τις υπερβολικές της απαιτήσεις. Μήπως και γι' αυτό σου ζήτησαν το 1/3 του ποσού του στολισμού και όχι όλο που ίσως νομίζατε στην αρχή πως θα σας ζητούσαν. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω όμως, φιλενάδα, είναι ότι αυτή τη στιγμή η σχέση σου με την φίλη σου και κουμπάρα σου δεν είναι ειλικρινής. Εσύ έχεις πράγματα παράπονα με αυτήν τα οποία δεν τολμάς να της τα πεις. Προφανώς και αυτή ίσως έχει παράπονα από σένα που δεν τολμά να σου τα πει. Είσαστε τώρα δεμένοι και με την κοινωνική υποχρέωση της κουμπαριάς. Τι να σου πω. Η γνώμη μου είναι να μιλάμε ανοιχτά με τους ανθρώπους, να λέμε τα παράπονά μας, να μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς μας. Και αν αυτή η σχέση είναι σχέση που έχει γερά θεμέλια, είναι υγιής σχέση και υπάρχει αγάπη μεταξύ των φίλων η οποία είναι μακριά από συμφέροντα, τότε θα ξεπεραστούν και οι όποιες παρεξηγήσεις. Αν όμως υπάρχει συμφεροντολογισμός, αν υπάρχει φθόνος, αν υπάρχει ζήλια, δηλαδή αυτή η κοπέλα μπορεί να ζηλεύει το γεγονός ότι εσύ δουλεύεις και έχεις καλύτερη οικονομική κατάσταση, δεν το ξέρω, υποθέτω, μπορεί. Μπορεί να σε ζηλεύει και να μην σκέφτεται ότι αυτή δουλεύει part-time ενώ εσύ δουλεύει σκληρά 12 ώρα για να βγάζεις τα λεφτά που βγάζεις. Πρέπει να είμαστε και λίγο εγωιστές. Πρέπει να κοιτάζουμε και λίγο το συμφέρον μας, γιατί βλέπετε ότι άλλοι γύρω κοιτάνε αρκετά το συμφέρον τους. Δεν λέω να κοιτάμε εμείς το συμφέρον μας εις βάρος των άλλων, να έχουμε συνέστηση, αλλά να κοιτάμε και το συμφέρον μας
όταν μας γίνεται μια πρόταση, μπορείς να με παντρέψεις, να μην απαντάμε αμέσως. Να παίρνουμε το χρόνο μας να το σκεφτούμε. Γιατί αμέσως αυθόρμητα θα πούμε ναι, βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Και μετά, ύστερα φέρνει ο φούρνος την πυρά που λέμε στην Κύπρο, και μετά να δούμε έτσι σταδιακά και τις συνέπειες που έχει το να κάνεις μια κουμπαριά, και τις συναισθηματικές και τις πρακτικές και τις οικονομικές συνέπειες. Οπότε είναι πιο προστατευμένο προς εμάς, είναι πιο χρήσιμο προς εμάς να πούμε σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, την πρόταση, δώσε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το σκεφτούμε, να το μετρήσουμε, να ρωτήσουμε πληροφορίες, τι σημαίνει το να μπω κουμπάρα, τι θα σήμαινε από άποψη χρόνου, τι θα σήμαινε από άποψη χρημάτων, ώστε να κάνω μια επιλογή που να είναι σταθμισμένη και να ξέρω σε τι διαδικασία μπαίνω, και να αποφασίσεις ανάλογα με το αν σε παίρνει ή δεν σε παίρνει να το κάνεις, και θα το κάνεις με την όρεξή σου και θα το κάνεις και θα το ευχαριστηθείς, παρά θα το κάνεις και θα ταλαιπωρηθείς. Στην περίπτωση τη δικιά σου που το κάνεις και ταλαιπωρείσαι, νομίζω ότι σαν να μην αξίζει τον κόπο. Δηλαδή ταλαιπωρήθηκες αδίκως, έχασες και τα χρήματά σου, έχασες και την καλή σου διάθεση. Εγώ στη θέση σου θα το συζητούσα έστω και τώρα. Και θα έλεγα δεν μου άρεσε το ένα, δεν μου άρεσε το άλλο, θέλω να το συζητήσουμε, και εκεί θα δινόταν μια ευκαιρία ή να εξηγιανθεί σχέση ή να λήξει. Γιατί εδώ στο κάτω-κάτω της γραφής, καλύτερα να σταματήσει μια κουμπαριά προτού βαφτίσεις και παιδί, παρά να κάνουν και παιδί και να το βαφτίσετε, που μετά θα έχει συνέπειες αυτό πάνω στο παιδί. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Είμαι σίγουρη πως στα σχόλια θα γράψετε κι εσείς διάφορες δικές σας εμπειρίες, απόψεις και τοποθετήσεις. Λίγη προσοχή. Χαίρετε.